Ρόδας. Γεια σας. Λέγομαι Νίκα Γεωργία και είμαι δημοτικός σύμβουλος της Ανυπόταχτης Πόλης, δημοτικής παράταξης του Αγίου Σαναργύρου Σκαματερών. Το πάρκο Τρίτσι, το οποίο λεγόταν Εστία παλιότερα, είναι ένας πνεύμονας για την Αττική ολόκληρη και όχι μόνο για την περιοχή, την τοπική κοινωνία του Καματερού, των Αγίων Αναργύρων και του Ήλιου. Κάποτε μέτραγε 2.500 στρέμματα και σήμερα μιλάμε για 1.200 ελαφριά την καρδιά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, πώς αποδεχόμαστε να μειώνεται ο δημόσιος χώρος και το πράσινο. Και αυτό γιατί ευθύνες για αυτή την κατάσταση είχαν οι προηγούμενες διοικήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που παραχώρησαν χώρους, ήταν για να γίνει το Carrefour, είτε για να φτιάξει ΜΚΟ ο Κόκαλης δίπλα και να έχει εισιτήριο για να πηγαίνουν τα παιδιά να βλέπουν πώς γίνονται υποτίθεται καλλιέργειες και μια σειρά άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν γύρω. Το ζητούμενο όμως σήμερα και η συζήτηση που γίνεται εδώ επί της ουσίας είναι μια φιλολογική συζήτηση, διότι δεν θα πάρει καμία απόφαση. Το πάρκο Τρίτσι, αν έχει απομείνει αυτός ο χώρος ελεύθερος και προσβάσιμος για όλο τον κόσμο, είναι γιατί κατά καιρούς εκεί οργανώνονταν οι κάτοικοι, όπως και πέρσι, όπου ο προηγούμενος πρόεδρος του πάρκου προσπαθούσε να δώσει και να νοικιάσει διάφορα σημεία του πάρκου και είχε γίνει, όπως είπε κάποιος προηγούμενος ομιλητής, ένα πανηγύρι που δεν μπορούσες να περπατήσεις από αυτά που έλεγε και ο κύριος Τζίμερος εδώ, να βάλουν car kit, πώς τα λένε αυτά τα αυτοκινητάκια και τα άλλα. Ναι, υπήρχαν. Και ήταν ένα πανηγύρι το πάρκο και δεν έπαιζε το ρόλο. Αυτή ήταν η προσπάθεια που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Επειδή κάποιοι είπαν ότι την ευθύνη την έχει το ΙΠΚΑ. Ναι, την έχει το ΙΠΚΑ. Και μην κοροϊδευόμαστε, κάνουμε μία φιλολογική συζήτηση. Όταν η συνέλευση κατοίκων του πάρκου και φίλων του πάρκου πήγαμε στον κύριο Τσιρόνι, μας έκλεισε την πόρτα επανειλημμένως. 7 φορές πήγαμε, τους στέλναμε υπομνήματα και δεν δέχτηκε να μας συναντήσει ποτέ για να ακούσει τις προτάσεις των κατοίκων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αθώα, ούτε είναι αδιαφορία, ούτε είναι ζήτημα γραφειοκρατίας. Υπάρχει σχέδιο απαξίωσης του δημόσιου χώρου, αποξίωσης για να έρθει αυτό το έτοιμο, η έτοιμη λύση που λέει. Δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί το δημόσιο χώρο, γι' αυτό ας το δώσουμε στους ιδιώτες να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και να πω το εξής, γιατί να υπάρχουν καφετέριες και τσιμέντο μέσα στο πάρκο, εφόσον είναι και οριοθετήθηκε περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης. Ποιοι έχουν ευθύνη γιατί γίνανε εκεί μέσα αυτά τα τσιμεντένια κτίρια, τα οποία δεν αποδώσανε τίποτα, αντίθετα βάλανε μέσα το πάρκο. Διότι παίρναν τζάπα ρεύμα, τζάπα νερό, αξιοποιούσαν ένα δημόσιο χώρο φτιαγμένο με δημόσιο χρήμα και δεν αφήσαν ούτε ένα ευρώ. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το σχέδιο από πάντα, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου από τα 17 μου χρόνια που συμμετέχω στα κοινά, δίναμε μάχη να μην μπει το αλλού φαν, να μην μπει τα ειδονάκια όπως λεγότανε. Συνέχεια δίναμε μία μάχη να μην μπει κάποιος ιδιώτης και να βάλει τσιμέντο. Πριν λίγα χρόνια ανακατεύτηκε το Πολυτεχνείο. Πώς θα κάνουμε, λέει, ήπια παρέμβαση οικοδόμησης μέσα στο πάρκο? Έχει ανάγκη το πάρκο από ήπια οικοδόμηση? Είχε ανάγκη από μία τεχνητή λίμνη? Ή είχε ανάγκη από περισσότερο πράσινο η Αττική, γιατί είναι ένας πνεύμονας σημαντικός και ήτανε? Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα είναι επί της ουσίας ότι αυτός ο τσακωμός μεταξύ των Δήμων, ποιος θα το πάρει, έχει περιεχόμενο από πίσω. Το είπαν και από μόνοι τους, δηλαδή δεν κρατιέται. Αυτός που νομίζει ότι έχει κάτι να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Ότι θα τα αξιοποιήσουμε να βγάλουμε κέρδη. Το πάρκο δεν έχει ανάγκη από αξιοποίηση. Από νερό έχει μόνο ανάγκη, καθαρισμό και προστασία. Όχι από αστυνομικούς, κύριοι, από πυροσβεστική έχει ανάγκη. 3 φορές ανακαλύψαμε φωτιά και τη σταματήσαμε πέρσι. Διότι δεν υπήρχε ούτε ένα πυροσβεστικό να το προστατεύσει. Επί της ουσίας, ας πείτε την αλήθεια, είτε είσαστε περιφέρεια, είτε είσαστε δήμοι, είτε είναι το ΙΠΚΑ, υπάρχει σχέδιο αξιοποίηση και ιδιωτικοποίηση του πάρκου, όπως για οτιδήποτε δημόσιο υπάρχει σήμερα. Απάνω απ' όλα το κέρδος των ιδιωτών, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Οι κάτοικοι θα μπούμε για μία ακόμα φορά μπροστά και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μήνυμα που σας φέρνω, τουλάχιστον σαν ανυπόταχτη πόλη και σαν κάτοικος της περιοχής που συμμετέχω στις συνελεύσεις για την προστασία του πάρκου. Ευχαριστώ.